Είναι μια χαρά για την πόλη, είναι μια χαρά για τον νομό, για αυτό το μουσικό σχολείο, για τους ανθρώπους, για τα παιδιά που προσφέρουν πάρα πολλά πράγματα στον πολιτισμό. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι πάντοτε θα είμαστε εδώ δίπλα σας, κοντά σας, προκειμένου να δώσουμε χρώμα και ευκαιρία στα δικά μας παιδιά, στα παιδιά σας. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, σας ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα της Περιφερειακής Ενότητας και σήμερα βρίσκεστε εδώ, στο εμβληματικό αυτό κτίριο. Ήδη πέρασαν 2 χρόνια από την τελευταία φορά που γιορτάσαμε όλοι μαζί την έναρξη της περίοδου των εορτών των Χριστουγέννων εδώ στην ενότητά μας. Η επέλαση της πανδημίας του κορονοϊού ανέτρεψε πολλά από όσα θεωρούσαμε δεδομένα. Ένα από αυτά ήταν ο συνεορτασμός με τους φίλους και τις οικογένειές μας. Η φιλική επαφή και οι συναναστροφές με το κοινωνικό μας περίγυρο. Ο αποκλεισμός που επέβαλε η πανδημία έχει ένα μόνο αποτελεσματικό όπλο. Και αυτό είναι ο εμβολιασμός όλων μας, ώστε να σπάσουμε τα δεσμά του φόβου και της απώλειας και να μην θρυνήσουμε και άλλες ζωές που θα μπορούσαν να είχαν σωθεί εάν άκουγαν τα κελέσματα της επιστήμης. Ταυτόχρονα, ο εγκλεισμός οδήγησε σε έκρηξη διαφόρων μορφών βίας, μία εκ των οποίων έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις, η γυναικοκτονία. Πάνω από 15 γυναίκες από την αρχή του έτους έχασαν τη ζωή τους άδικα. Σε ένδειξη αλληλεγγύης και στήριξη όλων των γυναικών και ιδιαίτερα του κακοποιημένου, καλό δίπλα μου. Την κυρία Ευαγγελία Τανταλάκη, Διευθύντρια Διεύθυνσης Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας. Κυρία Τανταλάκη. Δίπλα μου είναι, συγχωρέστε με. Τη διευθύντριά σας, την κυρία Σκέπερη. Τη διευθύντρια του Μουσικού Σχολείου, να στείλουμε μαζί. Να στείλουμε μαζί το μήνυμα της ελπίδας σε όλες αυτές τις γυναίκες που υποφέρουν και να τις πούμε πως είμαστε εδώ να τις στηρίξουμε με κάθε τρόπο όποτε χρειαστεί. Όπως καταλαβαίνετε, τα φετινά Χριστούγεννα είναι πολύ διαφορετικά από αυτά του 20, τα οποία γιορτάσαμε σε κλίμα αποκλεισμού και κατήφιας. Είναι όμως εντελώς διαφορετικά και από αυτά του 19, καθώς δεν έχουμε επιτύχει το βαθμό ελευθερίας που όλοι θα θέλαμε. Όλοι όμως εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, διοίκηση και εργαζόμενοι, προσπαθούμε μέσα από τη σημερινή γιορτή να δώσουμε ένα τόνο αισιοδοξίας και προοπτικής που τόσο έχουν ανάγκη οι πολίτες μας για να ξεφύγουν από τις καθημερινές ανησυχίες και τα προβλήματα που τους ταλανίζουν. Γιατί τα Χριστούγεννα είναι πάντα απ' όλα γιορτή χαράς και αισιοδοξίας. Με αυτές τις λίγες σκέψεις σας καλωσορίζουμε στη γιορτή μας και εύχομαι να απολαύσετε τους κόπους των παιδιών μας και των δασκάλων τους στο Μουσικό Σχολείο Σερών, στο οποίο αποτελεί όαση, όπως σας προείπα, πολιτισμού στα εκπαιδευτικά πράγματα του τόπου μας. Χαίρομαι που βλέπω τον κόσμο. Εγώ, όπως σας είπε η συνάδελφος, είναι η τελευταία μου εβδομάδα στην υπηρεσία μετά από 37 χρόνια υπηρεσίας από χορό. Σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά και να είμαστε γεροί. Καλή σας διασκέδαση.